Στους εμβολιασμούς και το σχέδιο της κυβέρνησης αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky. Σήμερα, τι είπε ο κ. Κοντοζαμάνης, σήμερα ξεκινάμε τις μαζικούς εμβολιασμούς των υγειονομικών. Θα τους έχουμε ολοκληρώσει μέχρι τις 20 Ιανουαρίου και θα έχουμε ολοκληρώσει και όλους όσοι είναι στα γεροκομεία. Δηλαδή, ακριβώς ο αρχικός σχεδιασμός ισχύει και σήμερα. Πού τη βλέπετε την καθυστέρηση? Αλήθεια σας το λέω, θα το καταλάβω. Να μου το πει κάποιος που την είδα την καθυστέρηση. Αφού τα εμβόλια τα πολλά τα πήραμε 31 Δεκεμβρίου. Ναι. Πότε θα κάνουμε τους εμβολιασμούς στην πρωτοχρονιά? Να πω εγώ. Είπαμε. 4 Ιανουαρίου. Από την πρώτη μέρα το είπαμε. 4 Ιανουαρίου. Να πει. Ναι. Αυτό όμως, κύριε Υπουργέ, ήταν η δεύτερη ανακοίνωση. Η πρώτη ανακοίνωση του ίδιου του κυρίου Κικίλια έδινε άλλες προδιαγραφές, οι οποίες δεν επιβεβαιώθηκαν. Εγώ γι' αυτό έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η ιστορία. Γιατί αυτό το οποίο μας δίνατε ως κυβέρνηση ήταν ότι θα εμβολιάζονται 2.700.000 άνθρωποι το μήνα. Συγγνώμη, αυτό που λέτε εσείς είναι ένα μήνα πριν. Ναι. Δεν ξέρετε ότι στο ενδιάμεσο υπήρξε πρόβλημα με τις δόσεις? Ναι, υπήρξε πρόβλημα με τις δόσεις. Από μένα τα ακούτε? Βεβαίως και υπήρξε πρόβλημα με τις δόσεις. Και αυτό σας ρωτώ. Για όλο αυτό το πρόβλημα δεν δημιουργεί μια επιβράδυνση στη διαδικασία εμβολιασμού, η οποία ρίχνει τους χρόνους πίσω? Σε όλη την Ευρώπη. Δεν το ξέρετε ότι σε όλη την Ευρώπη οι μεγάλες δείχνουν γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε λιγότερες δόσεις? Δεν διαβάζετε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση Γερμανίας πήγε να πάρει μόνη της και δεν μπορούσε να πάρει? Έτσι. Δεν τα ξέρετε αυτά από μένα, τα ακούτε?